μητάρα μου. Καλά είσαι. Να τη πει πάρα πολλά φιλάκια τη Ίση. Πάρα πολλά φιλιά, αυτή την τζούση κοκκινομάλα, το είδωλο. Δεν θα άλλαζε τίποτα στη Σύση. Τίποτα, γιατί είναι το απόλυτο πιν-απ, αλλά πολύ σύγχρονο πιν-απ. Με αυτό το μαλλί, αυτό το δέρμα, αυτό το χαμόγελο, τι να άλλαζα δηλαδή. Η πέμπτη χρονιά, έκτη. Η χρονιά. Πέμπτη. Θα είμαστε και το χρόνο εδώ. Κοίταξε, αυτό θα το πούν τα νούμερα και αυτό θα το πει η διάθεση του κόσμου. Μέχρι στιγμής πάμε πάρα πολύ ωραία. Γίνει. Έχουμε συζητήσεις φυσικά, αλλά πρέπει πρώτα να βγουν τα μπατζέτ από το κανάλι. Φυσικά θα πρέπει να υπάρχει μια ανανέωση μεταξύ μας μέσα, πώς θα γίνουν τα πράγματα με την αρχισδεξία. Στη δίκη μου πιστεύεις πως ομάδα που κερδίζει δεν αλλάζει? Όχι, αλλάζει. Αλλά. Εάν υπάρξει ένας άνθρωπος μέσα στην ομάδα που υπάρχουν πολλά χρόνια, ο οποίος έχει λίγο βαρεθεί, έχει λίγο κουραστεί, αν υπάρξει μια τέτοια περίπτωση, είναι καλύτερο να αντικατασταθεί για να μπορέσει να δώσει drive ξανά, να πας 10 βήματα μπροστά. Το GNTM θα το ξανά έχουμε πάλι το Σεπτέμβριο, μας πει. Δεν ξέρω τίποτα. Οι πληροφορίες οι δικές μου. Αυτό είναι πάρα πολύ πλάκα ότι ξέρετε εσείς. Πάντα, αλλά εμείς δεν ξέρω τίποτα. Δεν με έχει καλέσει το κανάλι, δεν έχουμε κάνει καμία συζήτηση. Δεν ξέρω τίποτα, αλήθεια. Συνεπώς, Βίκυ μας, αυτά που ακούγονται και λέγονται ότι θα έρθει η κάποια ζυγούλη, θα αντικαταστήσει κάποια. Δεν έχω ιδέα. Αλήθεια το λες τώρα αυτό. Το λέω αληθινά, γιατί δεν μου αρέσει να ορκίζομαι τώρα σε θεία και σε οικογένεια. Δεν έχω ιδέα. Τα υπόλοιπα reality δίκη τα βλέπεις. Και Άγριες Μέλισσες βλέπω και Survivor βλέπω και Masterchef βλέπω και Έρωτας με διαφορά βλέπω, όλα τα βλέπω. Διαβάζουμε λεκτικές επιθέσεις. Ναι, καλά, αυτό είναι τρομερό. Είναι πραγματικά κάτι το οποίο εμένα με εξαγριώνει. Καταδικάζω αυτό το πράγμα και είναι πάρα πολύ κρίμα και σε αγόρια και σε κορίτσια να γίνεται. Γιατί ο τρόπος που γίνεται ότι θα μάθεις υπομένοντας ή θα μάθεις περνώντας αυτή τη διαδικασία. Δεν είναι αλήθεια, βρε παιδιά. Δεν είναι έτσι η ζωή. Ότι θα μάθεις από το ξύλο. Ενώ θα μάθεις από το ξύλο της προσπάθειας, όχι από το ξύλο αυτό το ξύλο. Στον κόσμο της μόδας ποτέ δεν έχω πει τα μάτια μου εμένα κάτι. Ναι. Προσωπικά. Ποτέ δεν έχω παρενοχληθεί από κανέναν άνθρωπο. Ποτέ. Αυτό που έχω ακούσει όμως και έχει γίνει και στα 90s που ξεκίνησα εγώ και συνεχίζει να γίνεται κάποιες φορές είναι με τα αγόρια οι παρενοχλήσεις. Με τα κορίτσια δεν έχω ακούσει ποτέ παρενόχληση. Φυσικά υπήρξαν κάποιοι φωτογράφοι οι οποίοι και σε μένα και σε άλλες φίλες μου κάνανε πρόταση να βγούμε. Σαφές. Αλλά σαν άνδρες. Είπες όχι, τέλος. Δίκη, ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλημέρα σε όλους, τα φιλιά μου στη Σύση. Τα φιλιά μας στη Βίκη, την ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ που μας μίλησε. Ξέρεις κάτι παραπάνω εσύ για το GNTM από τη Βίκη, θα με τρελάνεις? Θα συνεχιστεί. Ναι, κι όμως ξέρω. Τι να κάνω, αφού ξέρω, να πω ψέματα. Όχι, λοιπόν, καλέ, το συζητάς. Θα συνεχιστεί το Shopping Star και τη νέα τηλεοπτική σεζόν. Θα γίνουν κάποιες αλλαγές. Κάποιες αλλαγές πίσω από τις κάμερες είναι δρομολογημένες να γίνουν. Τώρα, όσον αφορά για το GNTM, το GNTM μέχρι τώρα που μιλάμε δεν έχει γίνει καμία μα καμία κίνηση λόγω COVID. Μην ξεχνάμε. Αλλά θεωρούμε δεδομένο βέβαια ότι θα συνεχιστεί μετά την επιτυχία του, έτσι, φαντάζομαι. Ακριβώς, αλλά θέλω να ολοκληρώσω λέγοντάς σου πως και πέρυσι τα γυρίσματα λόγω COVID ξεκίνησαν τον Αύγουστο. Έτσι λοιπόν η παραγωγή περιμένει τι θα γίνει με τον COVID, έτσι ώστε να ξαναμπούν και να ξαναγίνουν τα γυρίσματα, προσοχή, με πάρα πολλά μέτρα προστασίας, γιατί πρέπει να είναι λίγο περιορισμένη η όλη κατάσταση. Τι εννοώ? Δεν θα έχουμε πολλά εξωτερικά γυρίσματα, θα έχουμε καθημερινά τεστ COVID και όλα αυτά νομίζω πως θα γίνουν και θα δρομολογηθούν μετά το Πάσχα. Γρηγόρη, αν και είναι νομίζω νωρίς, αλλά έχει ακουστεί αν θα είναι πάλι το ίδιο κόνσεπτ αγόρια κορίτσια ή αν θα συνεχίσουν μόνο κορίτσια? Οι πληροφορίες μου, Παύλο, μου λένε πως θα είναι μόνο με κορίτσια και όχι με αγόρια. Με συζητήσεις που είχαμε τους... Έκρηξη της Ελένης Βουλγαράκη. Αυθόρμητη έκρηξη, έλεγα. Κοίταξε, έχει δίκιο όμως. Πήγε πολύ καλά, δεν είναι ότι δεν πήγε καλά. Η φράση των υπευθύνων είναι η εξής, πως δεν μπορεί άλλο να συνεχιστεί τηλεοπτικά, γιατί δεν υπάρχουν αγόρια που θέλουν να ξαναμπούν στο GNTM και έτσι, επειδή το κοινό των γυναικών είναι μεγαλύτερο και οι συμμετοχές που θέλουν να κάνουν και να υπογράψουν οι γυναίκες είναι περισσότερες από τους άνδρες, δεν θέλουν να ρισκάρουν και έτσι θα επανέλθουν στο παλιό δικό τους επιτυχημένο μοτίβο με γυναίκες μόνο στο GNTM. Πάντως είδαμε εντυπωσιακές συμμετοχές φέτος. Νικητής ήταν και όλος ο Ηρακλής. Επίσης για την Κάτια Ζιγούλη έδειξε να εκπλήσεται πάρα πολύ η Βίκη στο απέναντι στο όνομά της. Η Κάτια, βοηθήστε με λίγο τώρα το ρεπορτάζ, δεν είχε η ίδια πει ότι είχε πάει στο πρώτο GNTM και είχε κάνει οντισιόν και τελικά δεν πήγε? Ναι. Έτσι ακριβώς, και μην ξεχνάμε πως η Κάτια, το όνομα της Ζιγούλη, είχε ξαναπέσει στο τραπέζι και πριν τον Γιώργο Καράβα. Αλλά
Οι υπεύθυνοι είχαν κλείσει, είναι μια πληροφορία δική μας αποκλειστική, τον Γιώργο Καράβα, όχι από τον Αύγουστο που ξεκίνησε το GNTM, αλλά από τον περασμένο Φεβρουάριο. Α, δηλαδή... στη θέση του coach, λες εσύ. Έτσι, εγώ λέω έτσι. Για την επιτροπή. Όχι, για την επιτροπή. Νομίζω δεν είχε... ότι τη χρονιά που πήγε και η Ιλιάνα είχε πάει και η Κάτια και μετά μόνη της η Κάτια είπε ότι πήγα, αλλά δεν. Είχαν γίνει δύο φορές συζητήσεις, αν θυμάμαι, ή δύο ή τρεις. Η πρώτη ήταν για τη θέση της Ιλιάνας και μετά πήγε για την θέση του Γιώργου Καράβα. Έκλεισε η θέση του Γιώργου Καράβα πολύ νωρίτερα και έτσι δεν υπήρχε θέση. Τώρα, ρωτώντας εγώ τη Δίκη, όντως έμεινε έκπληκτη. Δεν είχε ξανακούσει το όνομά της, όμως εμείς οφείλαμε να τη ρωτήσουμε, καθώς τα δημοσιεύματα που είχαμε διαβάσει πριν από λίγες μέρες, δύο μήνες, νομίζω, ένα μήνα, θέλαν την Κάτια Ζιγούλη να είναι ένας από τους τρεις-τέσσερις coaches του GNTM. Όμως. Όσα δεν λένε τα λόγια, λένε το πρόσωπο. Νομίζω πως δεν θα είναι η Κάτια Ζιγούλη, γιατί η Δίκη Καγιά, εάν γνώριζε κάτι, θα μας το έλεγε κυριολεκτικά στην κάμερα. Γρηγόρη, μου ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή συνέχεια.